Jones. Φορώντας μόνο μία μαύρη βερμούδα, ο Τζον Μποντζόβι ξεκουράζεται στα ανοιχτά του Σαντροπέ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Φιλοξενούμενος τον Κάθριν Ζέτα Τζόνς και Μάικλ Ντάγκλας στο πολυτελέστατο γιότ τους, τις ώρες που ήθελε να χαλαρώσει, διάβαζε ένα βιβλίο. Η παρέα δεν πέρασε απαρατήρητη. Μην νομίζετε πως ήταν κλεισμένοι στο πλωτό παλάτι. Αντιθέτως, έκαναν τις βόλτες τους σαν απλοί άνθρωποι. Ένα βράδυ πριν ο Rockstar φτάσει στην Αθήνα, έγινε για ένα λεπτό παπαράτσι σε γνωστό εστιατόριο του Σαντροπέ. Ο παραγωγός ταινιών Brett Ratner καθάριζε τα δόντια του με την πιστωτική του κάρτα. Του φάνηκε τόσο αστείο που έβγαλε αμέσως την κάμερα να τον φωτογραφίσει. Ο Rockstar, αφού μάζεψε δυνάμεις, τα έδωσε όλα στο live στην Αθήνα. Η Ελεονόρα Μελέτη, σκαρφαλωμένη στην πλάτη ενός φίλου για να βλέπει καλύτερα, δεν σταμάτησε να τραγουδά. Ακόμα και όταν τελείωσε, ήταν στο ίδιο μου. Αυτός με είχε στους ώμους όταν το τραγούδαγε. Να εντάξει παιδιά, λοιπόν θυμάω, αγαπώ, είμαι ερωτευμένη. Διάβαζα σχόλια στο Twitter, δεν ξέρω αν τα διάβαζα. Δεν έκανα ούτε ένα, δεν με αφορούσε τίποτα και κανένας. Είμαι δοσμένη απόλυτα στον Τζον εδώ και κάτι μέρες. Συνεπαρμένη από τους Bon Jovi, Ράνια Θρασιά απαντά για τα επαγγελματικά της σχέδια, λέγοντας ένα τραγούδι. Η ακουστή του Θάστα στο πρωινό του Αντένα μαζί με τον κύριο Παπαδά. Living on a prayer. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλές διακοπές. Έχουμε να περιμένουμε κάτι από εσάς. Σας νομίζω ναι. Στη συγκεκριμένη συναυλία οι επώνυμοι ξεφύτρωναν ο ένας πίσω από τον άλλον σαν τα σαλγκάρια. Πέγκη Τρικαλιώτη, Στέλλα Γιαμπουρά με λαχρινή πια και Κώστας Φραγκολιάς που μας χαιρέτησε από μακριά. Κώστα! Και το ριαλιτόπεδο Κέρεν Καμάμι, πρώην παίκτρια του Greek Idol. Μου άρεσε όταν πήγε μπροστά στον κόσμο πολύ. Αγγελική σημεία λέει. Ναι, ναι. Όσο ο Τζον Μποντζόβι απολάμβανε τον ήλιο στο Σαντροπέ, οι φαν του στην Αθήνα περίμεναν πώς και πώς την ημέρα που θα τους χαιρετήσει επί σκηνής. Εκστασιασμένος. Το περίμενα χρόνια. Μεγαλώσαμε με αυτό το συγκρότημα. Νιώθουμε σοκ και δέος νιώθουμε. Ο τραγουδιστής υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για διακοπές αυτή τη φορά. Ειδικά μετά τις ενθουσιώδεις περιγραφές που του έκαναν οι φίλοι του, Κάθριν Ζέτα Τζόνς και Μάικλ Ντάγκλας, για την χώρα μας.